Χαίρετε. Να πούμε ότι για να αντιληφθούμε λίγο και τη σημασία του σημείου στο οποίο έχει δράσει η Ρωσία, ότι εκείνο το στενό, το στενό του Κέρτς, αποτελεί έτσι ένα πόρο τεράστιας στρατηγικής σημασίας για τη Ρωσία, αλλά και για την Ουκρανία. Αποτελεί και τη μοναδική σημαντική δίωδο. Έχει σημασία για το λόγο που έχει δράσει στο συγκεκριμένο σημείο η Ρωσία, κύριε Κοντέ. Ναι, εδώ είναι γεγονός ότι το σημείο αυτό αποτελεί μία δίωδο διέλευσης πλοίων από τη Μαύρη Θάλασσα στη θάλασσα του Αζόφ, τη λεγόμενη Αζοφική θάλασσα. Και στη θάλασσα του Αζόφ η Ουκρανία διατηρεί δύο λιμάνια, από τα οποία ουσιαστικά εξάγονται με τα λεύματα που αντιστοιχούν περίπου στο 25% του ακαθάριστου χώρου προϊόντος της χώρας. Συνεπώς, από οικονομικής άποψης, εάν η Ρωσία αποφάσιζε να κλείσει τα στενά και να μην επιτρέπει τη διέλευση ουκρανικών πλοίων, αυτό θα οδηγούσε σε ασφυξία της ουκρανικής οικονομίας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πολύ πιθανόν να πρόκειται για ένα ηχηρό μήνυμα από πλευράς Ρωσίας προς την Ουκρανία ως προς τις δυνατότητες που έχει η Μόσχα, προκειμένου να καθορίζει τους όρους του παιχνιδιού στην ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και κυρίως κατά μήκος των συνόρων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Εκτιμάτε, κύριε Κοντέ, ότι αυτή η νέα κρίση, η πρώτη ήταν τότε και με την κατασκευή της γέφυρας, αν θυμάμαι καλά. Αυτή η νέα κρίση με τις διαστάσεις που έχει λάβει, αλλά και αν λάβουμε υπόψη και το πώς τοποθετήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία επανέλαβε ότι δεν αναγνωρίζει και δεν θα αναγνωρίσει την παράνομη προσάρτηση της Κρυμαίας και ότι οι εξελίξεις στη θάλασσα του Αζόφ δείχνουν σε τι μπορεί να οδηγήσει η περιφρόνηση βασικών κανόνων της διεθνούς συνεργασίας. Είναι ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση αυτά κρίνεται ότι ίσως αυτή είναι η ακρίση να οδηγήσει σε περαιτέρω σκλήρινση της τάσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας, με ένα νέο γύρο και έτσι να γίνονται ακόμη χειρότερες οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ρωσίας. Αυτό θα εξαρτηθεί και από την εξέλιξη των Ρωσο-Ουκρανικών σχέσεων. Δηλαδή, αν αυτό το μεμονωμένο γεγονός οφείλεται σε κάποιο λάθος υπολογισμό, σε κάποιο σφάλμα και δεν υποκρύπτεται κάποια σκοπιμότητα, άρα δεν θα έχει συνέχεια. Εάν αποδειχθεί εν τέλει ότι πρόκειται για ένα μεμονωμένο γεγονός, δεν νομίζω ότι θα οδηγηθούμε σε μια κλιμάκωση των μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντίον της Ρωσίας. Εάν οι ρωσο-ουκρανικές σχέσεις εισέλθουν σε μια νέα φάση κλιμάκωσης και αν η Ρωσία πλέον έχει αποφασίσει ότι κατά κόρον θα παρεμποδίζει τη διέλευση πλοίων από και προς την Αζοφική θάλασσα, τότε είναι πιθανό να δούμε τέτοιου είδους μέτρα ξανά εναντίον της Ρωσίας. Πάντα όμως δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τους εσωτερικούς παράγοντες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα συμφέροντα που υπάρχουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το πότε και πόσο σκληρά μέτρα θα λαμβάνονται εναντίον της Ρωσίας. Μάλιστα. Και φαίνεται ότι αυτές οι κινήσεις έρχονται για να δημιουργήσουν τετελεσμένα. Εκτιμάτε ότι αυτές είναι οι προθέσεις της Ρωσίας? Γιατί είπατε πριν, αφήσατε ένα ανοιχτό παράθυρο να ήταν λόγω να υπήρχε μια παρεξήγηση, μια λανθασμένη εκτίμηση. Πρέπει να πω ότι τελευταία έχουν υπάρξει και άλλα περιστατικά παρενόχλησης ή αν θέλετε αναθεώρησης από πλευράς Ρωσίας σε ό,τι αφορά τα στενά του Κέρτς, εκεί όπου μέχρι προσφάτως θεωρούνταν κοινά ύδατα και μπορούσαν και τα ουκρανικά και τα ρώσικα καράβια να διέρχονται ελεύθερα. Ας μην ξεχνάμε φυσικά ότι το όλο ζήτημα ανακοινείται λόγω της προσάρτησης της Κρυμαίας. Αν δεν υπήρχε η προσάρτηση της Κρυμαίας, δεν θα υπήρχε και τόσο μεγάλο πρόβλημα. Όμως θα έλεγα ότι έχουν υπάρξει και άλλα περιστατικά. Εξ όσων έχω διαβάσει στα διεθνή μέσα ενημέρωσης παρόμοιας φύσεως και γενικά ομιλούνται, η Ρωσία έχει έναν παρελθόν προσπαθειών να στείλει ισχυρά μηνύματα υπεροχής
στην ευρύτερη περιοχή. Συνεπώς δεν αποκλείω να εντάσσεται στα πλαίσια μιας ευρύτερης στρατηγικής. Όμως δεν είμαστε εκεί την ώρα που λαμβάνονται αποφάσεις. Η κάθε εκτίμηση τελεί υπό την αίρεση της ατελούς πληροφόρησης που έχουμε για έναν τόσο φρέσκο γεγονός. Συνεπώς, καλό θα ήταν να περιμένουμε να δούμε αν υπάρχει συνέχεια και αν διαγράφονται κάποιες κανονικότητες στη συμπεριφορά των δύο χωρών και κυρίως της Ρωσίας στην ελόγω περιοχή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κοντέ. Αλλάζουμε θέμα, κυρίε και κύριοι. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Λευτέρη Χρήστου. Είναι εκπρόσωπος τύπου της ΣΥΤΑ. Καθώς φαίνεται να υπήρξε, δεν ξέρω αν έχει αποκατασταθεί, θα μας πει ο ίδιος, ένα παγκύπριο. Α, δεν έχει αποκατασταθεί. Ένα παγκύπριο τεχνικό πρόβλημα στη